Μικρές υλικές ζημιές ήταν ευτυχώς ο απολογισμός της πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο ξηραντήριο του εργοστασίου παραγωγής ζωοτροφών της εταιρείας Νητσιάκος στην Παιδινή. Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τρίτης η πυροσβεστική υπηρεσία ειδοποιήθηκε για την εκδήλωση πυρκαγιάς και σε ελάχιστο χρόνο βρέθηκαν στο σημείο 7 οχήματα με 20 πυροσβέστες, ενώ ζητήθηκε και η συνδρομή της πολιτικής προστασίας. Τελικά οι πυροσβέστες, όπως εξήγησε ο συντονιστής επιχειρήσεων της πυροσβεστικής Κωνσταντίνος Παχίδης, αφού έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, προχώρησαν στην κατάσβεσή της με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Ναι, γύρω στις 8 η ώρα δέχτηκε ένα τηλεφώνημα ότι έχουμε μια φωτιά στην επιχείρηση Νησιάγος. Αμέσως έγινε κινητοποίηση με 7 υδροφόρα οχήματα, 20 άντρες. Διοποιήθηκε και η πολιτική προστασία της περιφέρειας με συνδρομή 2 οχημάτων με νερό, τα οποία υδροφόρες, οι οποίες τελικά δεν χρειάστηκαν και δεν φτάσει στον τόπο του συμβάντος. Αμέσως ήταν η φωτιά στο ξηραντήριο, μπήκαμε, τέθηκε υπό έλεγχο, οριοθετήσαμε τον χώρο στον οποίο ήταν η φωτιά, έχει γίνει κατάσβαση, απλώς τώρα γίνεται η αποκάθαρση και διενεργείται η προανάκριση για να δούμε τα αίτια της πυρκαγιάς. Λειτουργεί το εργοστάσιο, η επέμβαση ήταν άμεση και η δική μας και του προσωπικού του εργοστασίου, με αποτέλεσμα δεν επεκτάθηκε σε άλλα σημεία της επιχείρησης και περιόρισε μόνο στο κομμάτι του ξηραντηρίου που είχε ξεκινήσει η φωτιά.